για την προσφορά στον τόπο μας. Οι άνθρωποι αυτοί που ευθύς αμέσως θα σας παρουσιάσω είναι ένα κομμάτι της δικής μας κοινωνίας. Είναι οι άνθρωποι που θα δώσουμε μαζί τον αγώνα απέναντι στα προβλήματα. Είναι οι άνθρωποι που μαζί θα ενώσουμε όλους τους Δυτικομακεδόνες για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη στα όνειρά μας, για να μπορέσουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας. Καλό την Τσίκα Σοφία, χειρούργο, οδοντίατρο, πρόσωπο του Νομού Κοζάνη στην Πατερίνα Οδοκεντρική Ομοσπονδία. Φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη χαρά που μαζευτήκαμε όλοι εδώ σήμερα, που ανταμώνουμε όλοι μας για αυτόν τον κοινό αγώνα. Μα ακόμη μεγαλύτερη χαρά και τιμή νιώθω που ο Γιώργος Χασαπίδης, ο φίλος Γιώργος Χασαπίδης, που τον γνωρίζω προσωπικά πάρα πολλά χρόνια, κατάγομαι από το Βόλιο, από το Δαφνερό και από τη Σιάτιστα είναι η καταγωγή μου, και όσες φορές χρειάστηκε για τους νέους της περιοχής μου, εγώ είμαι γιατρός, αλλά ενεργή παρουσία στον τόπο μου, ήμουν υποψήφια στο Δήμο Σιάτιστας, στο Δήμο Βοΐου, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου του χωριού μου για πάρα πολλά χρόνια, γιατί τα μικρά χωριά πρέπει να έχουν εκπροσώπηση. Και όσες φορές λοιπόν χρειάστηκε να είναι δίπλα στους ανθρώπους που θέλησαν να ασχολούνται με αρωματικά φυτά, γενικά με τον πρωτογενή τομέα, ήταν πρωτεργάτης, δεν δίστασε να παρευρεθεί ανά πάσα στιγμή εκεί. Νιώθω επίσης πολύ μεγάλη χαρά που μέσα στην ομάδα αγώνα είναι τόσοι άξιοι, καταξιωμένοι συνυποψήφοι μου για μια ομάδα δουλειάς, για μια ομάδα νίκης, και πιστεύω από την πρώτη Κυριακή με Περιφερειάρχη τον Γιώργο Χασαπίδη. Σε μια πάρα πολύ δύσκολη συγκυρία για τη χώρα μας αλλά και για την ευρύτερη περιοχή μας, που το εισόδημα φθήνει συνεχώς με υψηλή ανεργία και βλέποντας νέους ανθρώπους, δυστυχώς δεν θα μεταναστεύσουμε για κάποιους. Δεν τους κάνουμε τη χάρη να μεταναστεύσουμε όλο το έμψυχο εργατικό και επιστημονικό προσωπικό της χώρας μας και του τόπου μας. Πρέπει να δώσουμε όλοι τον αγώνα μας. Η ομάδα είναι πάρα πολύ δυνατή, με αρχηγό τον Γιώργο Χασαπίδη. Πρέπει να δώσουμε τον αγώνα για την περιοχή μας, να αλλάξουμε πορεία. Και θα αλλάξουμε πορεία με Περιφερειάρχη τον Γιώργο Χασαπίδη. Ο καθένας μας, η καθεμιά μας και εσείς οι υποψήφοι μου και όλοι εσείς που βρισκόσαστε εδώ, μπορούμε να δώσουμε τον αγώνα μας, είτε από το επάγγελμά μας, την ιδιότητά μας, τη συμμετοχή μας σε κοινωνικούς φορείς, συλλόγους, ώστε με αυτή την προσπάθεια να αλλάξουμε πορεία, να βάλουμε τη Δυτική Μακεδονία ξανά στην τροχιά που της ανήκει. Με Περιφερειάρχη λοιπόν τον Γιώργο Χασαπίδη από την πρώτη Κυριακή, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Η εμπειρία που έχω κατακτήσει όλα τα χρόνια με την ενασχόλησή μου με τα κοινά και την κοινωνική μου δράση, είμαι ιδρυτικό μέλος και ενεργό μέλος του Κοινωνικού Ιατρίου Φαρμακείου Οδοντιατρίου του Νομού Κοζάνης. Εθελόντρια διασώστρια, έχω έρθει πάρα πολύ κοντά με επαφείς κοινωνικές ομάδες της περιοχής μας. Θα βάλω μπροστά λοιπόν προσωπικά και θα έχω πηξίδα και οδηγό όλη αυτή την κοινωνική μου δράση για εφαρμογή πρακτικών στους τομείς υγείας και κοινωνικής πρόνοιας για όλες αυτές τις επαφείς κοινωνικές ομάδες της περιοχής μας. Εύχομαι να έχουμε ένα κοινό αγώνα, καλό αγώνα όλοι μας, καλό αγώνα σε όλους τους άξιους και καταξιωμένους υποψηφίους μου, και θέλω να πω για ακόμη μια φορά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο Χασαπίδη για την τιμή και την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό μου να με συμπεριλάβει σε αυτή την αξιόλογη ομάδα, και σε μια ομάδα που θα αποριστώ προσωπικά και εγώ για να συμβάλλω στην ανάπτυξη της περιοχής μας. Στην ανάπτυξη της περιοχής αλλάζοντας πορεία με Περιφερειάρχη τον Γιώργο Χασαπίδη. Σας ευχαριστώ πολύ.